Ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση του ΚΕΣΕΑ με βασικό θέμα τη φύλαξη των συνόρων στον Εύρο. Η νέα στρατηγική της Τουρκίας στα χερσαία σύνορα είχε χτυπήσει το καμπανάκι στην κυβέρνηση, εξού και είχε προγραμματιστεί εδώ και μέρες η χθεσινή συνεδρίαση του ΚΕΣΕΑ που διεξήχθη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στην διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η επέκταση του φράχτη του Εύρου σταδιακά κατά μήκος ολόκληρου του ποταμού Εύρου. Η επέκταση θα γίνει και με εθνικούς πόρους, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η κυβέρνηση έχει κάνει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ακόμα εκκρεμεί. Παράλληλα, έγινε μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης σε θάλασσα και στεριά και διαπιστώθηκε πως στη θάλασσα υπάρχει τριπλασιασμός των περιστατικών, κυρίως στη Ρότα προς Ιταλία, όπως το προημερών περιστατικό στα Κύθυρα. Έγινε ακόμα συζήτηση για το επεισόδιο του Εύρου. Διαπιστώθηκε πως λόγω του γεγονότος ότι οι χάρτες έχουν συνταχθεί το 1926 και η γεωμορφολογία στην περιοχή είναι ευμετάβλητη, το επεισόδιο του 15 Αυγούστου με την Ισίδα ήταν κατευθυνόμενο από την Τουρκία. Πρέπει να έχουμε το νου μας, ανέφεραν συμμετέχοντες στη σύσκεψη, καθώς αξιολογήθηκαν μεν τα σενάρια. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα συμπεριφερθούν οι Τούρκοι και πώς θα τραβήξουν το σχοινί. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά και άλλων κορυφαίων Υπουργών. Στη συνεδρίαση όμως τέθηκαν και όλα τα δεδομένα επιτάπητος, προκειμένου το σκηνικό του Εύρου να μην επαναληφθεί σε συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.